Μαζί με το διαιτητικό τρίο, αυτή είναι η φίλαθλη της ΑΕΛ. Κάποιοι έχουν μείνει ακόμα στο δρόμο, ταξίδευαν, δεν πρόλαβαν να έρθουν στο νησί. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας ισχυρός πυρήνας για τους φιλοξενούμενους. Ο ισχυρότερος όμως είναι για τους γηπεδούχους. Σε αυτό σημαντικό ρόλο έχει παίξει και το ντέρμπι αλλά και η παρουσία περισσότερων από 200 φίλων της Λάρισα. Θα ήταν και περισσότερο αν κάποιοι μπορούσαν να προλάβουν να ξεπεράσουν και το τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο προς την Ιγουμενίτσα και από εκείνη λιμάνι για αυτό εδώ της Κέρκυρας. Για να παίξει ο Σκοπιανός στην κορυφή. Κάτι ανάλογο ισχύει και με τον Αγιάρ, γι' αυτό έγινε τελικώς η αλλαγή. Όπως μας έλεγε και ο Αργεντίνος λίγο νωρίτερα, με αφορμή και αυτή τη διακοπή, αισθάνθηκε ενοχλή στην ανάπαυλα στο δεξί του γόνατο. Κώστα. Η ΑΕΛ έπαιζε ούτως ή άλλως για δύο αποτελέσματα. Δεν έχει κριθεί οριστικά και μαθηματικά η πρωτιά. Όπως και μαθηματικά, νομίζω θέλει άλλους δύο βαθμούς η ομάδα της Κέρκυρας. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Δεν ξέρω αν ο Πάρης Τσελεπίδης είναι έτοιμος. Πάρη. Δεν είναι έτοιμος, σε λίγο θα μας δώσει συνέχεια. Πάμε όμως ξανά στον Ανδρέα Σερεβέτα. Πολύ δυνατό παιχνίδι.